Λοιπόν, η απάντηση της Λευκωσίας σε αυτές τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας είναι ποια? Νομίζω ότι αυτό που απαντήσαμε όλους τους προηγούμενους μήνες, ότι προχωρήσαμε με τις αδειοδοτήσεις που θέλω να επαναλάβω, το είπα και από την εκπομπή σας κύριε Τσουρούλη, πρώτα-πρώτα θωρακίζουν πολιτικά την Κύπρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε συμβόλαια με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως είναι η Γενοπραξία, η Κοκάς από τη μια και η Total από την άλλη. Άρα θεωρώ ότι με αυτές τις αδειοδοτήσεις θωρακίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα λέτε, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, άρα λέτε ότι αυτές οι απειλές και οι λεονταρισμοί της Άγκυρας, ότι θα στείλει πλοίο που θα κάνει έρευνες ακόμη και μέσα στο οικόπεδο 12, θα είναι άνευ ουσίας και χωρίς ίχνος αλήθειας? Νομίζω ότι και από τον καιρό που ξεκινήσαν από την Νόπολη, την National Energy, οι ερευνητικές γεωτρήσεις και οι σεισμογραφικές έρευνες στο οικόπεδο 12, ενώ υπήρχαν απειλές, δεν έγινε οποιαδήποτε προσπάθεια μέσα στο ίδιο το οικόπεδο 12. Yeah. Να σας θυμίσω ότι γυροφέρνα και τουρκικά πλοία, αντιλαμβάνεστε ότι τώρα στο οικόπεδο 12, πέραν από την Νόπολη, η οποία είναι αμερικάνικη εταιρεία, έχουμε και τις Ισραηλίδικες εταιρείες, την Τέλεχ και την Αβνερ, τις θηγατρικές εταιρείες του Ισραήλ. Δεν είναι τυχαίο που είπα ότι το πρώτο που αφορά την αξιοποίηση των υδρογραφράγκων είναι οι πολιτικές προεκτάσεις όλων αυτών των κινήσεων που έγιναν τους τελευταίους μήνες. Και αυτό, κύριε Τσουρλή, είναι απάντηση στο ερώτημα που τίθεται. Γιατί βιαζόμαστε? Δεν κάνουμε ενέργειες βιαστικά για να πούμε ότι τις κάναμε. Υπάρχει ένας, θα έλεγα, σχεδιασμός. Είναι κινήσεις που έγιναν και θωρακίζουν πολιτικά την Κύπρο. Διαμορφαίνουν νέες στρατηγικές συμμαχίες. Ναι. Δεν είναι το τυχαίο που είπα κατά διάρκεια των υπογραφών αυτών των συμβολέων τις τελευταίες εβδομάδες, ότι πέραν από τις Ηνωμένες Πολιτείες που προέρχεται η Νόπολ, έχουμε αυτή τη στιγμή συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με εταιρείες και συμβόλαια που προέρχονται και από το Ισραήλ με τη συμμετοχή της ΔΕΛΕ και της ΑΦΝΕ στο οικόπεδο 12, και με τη Γαλλία και με την Ιταλία και με την Νότιο Κορέα. Οι οποίες αυτές χώρες πώς εισπράττουν αυτούς τους λεοντορισμούς της Άγκυρας? Νομίζω, εντάξει, δεν μπορώ. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτές όλες οι χώρες διακήρυξαν με το πιο επίσημο τρόπο, και όχι μόνο τώρα που έχουν, αν θέλετε, ιδιαίτερα συμφέροντα, αλλά και από πριν, το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και νομίζω, πριν να μιλούμε για οποιαδήποτε οικονομική συμβολή, αν θέλετε, στην ξεπέρασμα της κρίσης, το πρώτο που έπρεπε να διασφαλίσουμε, και αυτό το κάναμε με μεγάλη επιτυχία και με μια ολοκληρωμένη στρατηγική, ήταν να διασφαλίσουμε την άσκηση αυτών των κυριαρχικών. Σήμερα είχατε συνάντηση με τους ανθρώπους της ΕΝΗ, κύριε Υπουργέ? Ναι, μια αντιπροσωπεία της ΕΝΗ που είναι στην Κύπρο. Να πω ότι ήδη η ΕΝΗ. Εισπράξατε και ποσό σήμερα? Αυτό έγινε διαδικασία ανάμενα να κατατεθεί. Να κατευθεί από πλευρά τη ΕΝΗ τα 120 εκατομμύρια σήμερα το απόγευμα ή το αργότερο τη Δευτέρα. 120 εκατομμύρια αναφέρω γιατί στην κοινοπραξία το 80% το έχει ΕΝΗ και το 20% η ΚΟΚΑΣ. Ναι. Και αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα καταθέσει το υπόλοιπο ποσό, τα 30 εκατομμύρια, η ΚΟΚΑΣ. Παράλληλα, μου ενημέρωσαν ότι προχωρούν σε όλες τις διεργασίες για να εξεύρουν γραφεία, να στελεχωθούν. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα συναντήσω τον αντιπρόεδρο του Total, μια πρώτη επαφή μετά την υπογραφή των συμβολέων, που ενδεχομένως θα με ενημερώσει για τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να προχωρήσουν εντατικά να υλοποιήσουν το πρόγραμμα που περιλαμβάνει και πετρέλαιο, έτσι. Βεβαίως, και μάλιστα, μέσα από το συμβόλαιο αναλογικού καταμερισμού. Ευχαριστώ. Άρα ενδεχομένως από την ερχόμενη Τετάρτη θα γνωρίζουμε περισσότερα. Αυτά είναι σημαντικές ενέργειες γιατί δείχνουν ότι κινούνται και οι εταιρείες με γρήγορους ρυθμούς για να προχωρήσουν στις ερευνητικές γεωτρήσεις και στη συνέχεια στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Ευχαριστώ πολύ.